με αυστηρά μέτρα και πώληση μόνο μέσω προαγοράς και παραλαβής από το κατάστημα σε συγκεκριμένη ώρα από έναν και μόνο πελάτη, θα λειτουργήσει ξανά το λιανεμπόριο από την Κυριακή. Παράλληλα, επαναλειτουργούν κομμωτήρια, κουρία και βιβλιοπολία, επίσης με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων. Τις αποφάσεις της κυβέρνησης μετά τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσης, κατά τη διάρκεια των γιορτών θα αλλάξει η ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας και από τις 9 το βράδυ θα γίνει από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση των δεδομένων δεν είναι δυστυχώς ικανοποιητικό. Δεν πέφτουν τα κρούσματα και δεν αποσυμφορούνται οι μονάδες εντατικής θεραπείας στο βαθμό που αναμενόταν. Με ευθύνη όλων μας. Δεν μπορούμε κατ' επέκταση να προχωρήσουμε σε επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο και στον χρόνο που όλοι θα θέλαμε. Καταστάσεις συνωστισμού, όπως αυτές που είδαμε στη Βρετανία και τη Γαλλία, χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη χώρα μας και είναι στο χέρι μας. Με αυτά τα δεδομένα, κατόπιν και των εισηγήσεων των ειδικών, αποφασίστηκε. Πρώτον, η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, κατ' εξαίρεση από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020. Έως την 5η 7 Ιανουαρίου 2021 θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας του. Click away. Δεύτερον, το άνοιγμα των κομμωτηρίων από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρονισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Τρίτον, το άνοιγμα των βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα, επίσης με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά ή ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά για καταστήματα άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Ο κύριος Πέτσας ανακοίνωσε και τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών, οι οποίες θα ανοίξουν μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων και των Φώτων, οπότε θα επιτρέπεται η παρουσία έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλη τη χώρα. Τέταρτον, το άνοιγμα των εκκλησιών μας για τους πιστούς ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικίες Μητροπόλης και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανίων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Πέμπτον, τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Διευκρινίζεται ότι για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, στο προαναφερθέν πλαίσιο λειτουργίας τους θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2. Σημειώνεται ακόμη ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 περιορίζεται από τις 10 που είχε εξαγγελθεί στις 3 ημέρες. Ας δείξουμε όλη αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους κοινούς κανόνες για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να αποτρέψουμε ένα τρίτο κύμα. Ο κύριος Γεωργιάδης διευκρίνησε πως τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με τον τρόπο του click away, δηλαδή την προαγορά μέσω τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου και παραλαβή από το κατάστημα, ωστόσο θα λογίζονται σαν να είναι κλειστά με κρατική εντολή και θα συνεχίσουν να εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Δεν υποκρινόμαστε ότι το click away μπορεί να ισοφαρίσει σε επιχειρήσεις την ζημία από τη μη λειτουργία του λιανικού εμπορίου. Γι' αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή
και λαμβάνουν και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα που έως τώρα ελάμβαναν ως απολύτως κλειστές. Το Click Away το επιτρέπουμε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος, όπως προανέφερε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι οι υπηρεσίες των ταχυμεταφορών έχουν βρεθεί στα όρια της λειτουργίας τους. Πολλές πλέον δεν παραλαμβάνουν παραγγελίες ή παραδίδουν μετά από πολλές μέρες καθυστέρηση, δημιουργώντας μια ιδιότυπη στάση εμπορίου. Και ο δεύτερος, για να δώσουμε στα καταστήματα και σε εμπορικές επιχειρήσεις μία έστω μερική διέξοδο για να ισοφαρίσουν τις τεράστιες ζημίες από τη μη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των εορτών. Σύμφωνα με τη μέθοδο του Click Away, ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία του μέσω e-shop του καταστήματος ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας και θα πληρώνει με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μέσω του διαδικτύου είτε σε POS έξω από το κατάστημα. Ο πελάτης θα πρέπει να φέρει μαζί του για την μετακίνηση είτε ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής είτε SMS από την επιχείρηση με την ημερομηνία, τα στοιχεία του και την ώρα συγκεκριμένης παραλαβής. Έξω από τα καταστήματα δεν θα επιτρέπονται ουρές άνω των 9 ατόμων, ενώ μεταξύ τους η απόσταση θα πρέπει να φτάνει τα 2 μέτρα. Ο κύριος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η τήρηση των μέτρων θα πρέπει να είναι αυστηρή, ενώ αν παρατηρηθούν εικόνες μαζικού συνωστισμού, θα αρθεί και αυτή η δυνατότητα. Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες και παρατηρηθούν εικόνες μαζικού συνωστισμού ή προσπάθεια κάποιων να καταστρατηγήσουν αυτοί μας την καλή διάθεση απλώς και μόνο για να κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να δημιουργηθούν έξω από τα εμπορικά καταστήματα ή στους διάφορους δρόμους τους εμπορικούς μεγάλη παρουσία κόσμου, σε αυτή την περίπτωση θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία αυτή θα γίνει με τη δική μας και μεταξύ μας συμφωνία ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ευθύνης που αναλαμβάνουμε. Θα πρέπει για να μετακινηθεί ο πελάτης να έχει στην κατοχή του ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή αποστολή μηνύματος SMS από την επιχείρηση που θα αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης στο αφημί της, την επωνυμία του πελάτου και την ακριβή ώρα κατά την οποία θα μπορεί ο πελάτης να παραλαμβάνει την παραγγελία του. Τονίζω ότι θα επιτρέπεται μόνον ένας άνθρωπος, μόνο ένα άτομο να πηγαίνει να παραλαμβάνει την παραγγελία του και όχι ομάδες προσώπων, ολόκληρες οικογένειες ή παρέες. Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις και καταναλωτές είναι αυστηρές, με το πρόστιμο να κυμαίνεται από 2.000 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημερολογιακές ημέρες για τις επιχειρήσεις, ενώ για τους καταναλωτές η παρουσία τους εντός καταστήματος θα επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ η μη επίδειξη του εντύπου προαγοράς ή του SMS από το κατάστημα επίσης θα επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ο βασικός λόγος που δεν ανοίγει το λιανεμπόριο δεν είναι η αμφιβολία μας για την τήρηση των μέτρων εντός των καταστημάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην προηγούμενη καραντίνα και με στην απελευθέρωσή της σχεδόν όλα τα εμπορικά καταστήματα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τηρούσαν τα μέτρα και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Πρέπει όμως να αποφευχθεί, και αυτό μας τόνισαν οι ειδικοί, η μεγάλη κοινωνική κινητικότητα στους δρόμους και ο συνωστισμός στους δρόμους έξω από τα καταστήματα. Εάν η κοινωνική κινητικότητα είναι μεγάλη, ακόμα και έξω στους δρόμους, ο ιός θα μεταδοθεί και τότε θα έχουμε πάλι την αναγκαστική σκληρότερη καραντίνα. Γι' αυτό το λόγο σας καλώ να τηρήσετε απαραίτητος τους όρους που σας είπα. Ουρές έξω από τα καταστήματα θα επιτρέπονται μόνον έως 9 άτομα. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας μας δεν θα κινδυνεύσει το τεράστιο αγαθό της δημόσιας υγείας απλώς και μόνο για να παρανομήσει και να υπερκεράσει τους συναδέλφους του οι οποίοι θα τηρούν τα μέτρα. Σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς αυτούς που έχουμε κάνει, το Click Away μπορεί να λειτουργήσει μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν εξωτερική είσοδο στο δρόμο. Κατά συνέπεια, μολ, κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια και που δεν έχουν ξεχωριστή είσοδο στο δημόσιο δρόμο, δεν θα μπορούν να έχουν την υπηρεσία του Click Away.
Από την άλλη πλευρά, στη νέα υπουργική απόφαση με τα μέτρα υπάρχουν περιορισμοί στις πωλήσεις του χονδρεμπορίου. Συγκεκριμένα μετά τα φαινόμενα καταστρατήγησης του μέτρου από επιχειρήσεις, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η μοναδική περίπτωση που θα επιτρέπεται να βρίσκεται πελάτης εντός καταστήματος θα είναι μόνο για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με οικοδομικές δραστηριότητες. Όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες που αγοράζουν χοντρικής θα το κάνουν μόνο με τη διαδικασία του Click Away. Δυστυχώς, υπήρξαν φαινόμενα καταστρατήγησης αυτού του μέτρου, διαφήμιση από διάφορες επιχειρήσεις της δυνατότητας να έχουν πελάτες με τιμολόγιο εντός του καταστήματος. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και έξω από το πνεύμα όλων των μέτρων που έχουμε πάρει. Κατά συνέπεια, στη νέα υπουργική απόφαση θα προβλέπεται ότι η μόνη περίπτωση θα επιτρέπεται επαγγελματίας να βρίσκεται εντός χώρου για να προχωρήσει αγορά χονδρικού εμπορίου θα είναι μόνο για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις οικοδομικές δραστηριότητες. Μόνο αυτοί περιοριστικά, γιατί προφανώς πρέπει να έχουν πρόβαση σε αυτά τα υλικά και δεν γίνεται από απόσταση, θα μπορούν να βρίσκονται εντός του καταστήματος και να αγοράζουν με τιμολόγιο. Όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες θα λειτουργούν και αυτοί και για το χονδρικό εμπόριο με το σύστημα του Click Away όπως όλοι οι άλλοι. Δεν θα επιτρέψουμε μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, να δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ κάποιων έναντι κάποιων άλλων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή λύση, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε όλοι να περάσουμε στην επόμενη μέρα, και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα συναρμόδια Υπουργεία υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού έχουν πλήρες σχέδιο συνεχόμενης οικονομικής υποστήριξης όλων των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουμε όταν με το καλό ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός και επανέλθουμε στην κανονική μας ζωή, να είμαστε όλες οι επιχειρήσεις όρθιες και έτοιμοι για να συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν πριν την πανδημία και να πάμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε σε συζήτηση, ειδικότερα για εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να έχουν ούτε την υπηρεσία του Click Away, όπως αυτές που ανέφερα, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και επιπλέον προστατευτικά μέτρα. Θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.